πάρω το χαρακτηρισμό της γιαγιάς ως ύπαρξη. Αφού μας είπες τα ονόματα, είναι η γιαγιά μια εκ των δύο ατόμων που μας είπες. Ναι, αλλά ποια νούμπο, άντε, μάτρεψε. Εγώ λέω του Σάκη, μοιάζει πολύ με το Σάκη. Μοιάζει με το Σάκη η γιαγιά αυτή. Με το μαλλί. Πού καλέ. Ίσως είναι κοντό μαλλί, το μαύρο. Μπορεί, έχεις δίκιο. Λοιπόν, εντάξει, θα σας το αποκαλύψω. Είναι η γιαγιά της Χριστίνας Μπόμπαν. Α, το καλό. Ναι. Αν και ο Σάκης τη λέει πια και δικιά του γιαγιά. Είναι η γιαγιά Λίτσα. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, κοντοζυγώνουν οι μέρες που αυτό το ζευγάρι θα ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου και παρότι έχει κάνει το. Ναι, και παρότι. Μπράβο, Δημήτρη μου, πολύ ωραία τα λες. Και παρότι έχει κάνει. Εγώ δεν θα το πω. Όχι, θα το πω εγώ να σου πω κάτι. Στο γάμο. Αφού έχει χαιρετούρα μετά, να ξέρουμε ποια κυρία θα φιλήσουμε. Θα είναι τόσες κυρίες. Θα είναι και η γιαγιά. Ποια παιδιά του ζευγαριού. Από τη μεριά τη Μπόμπα θα κάτσει. Τι λέει στο βιντεάκι, μπορούμε να δούμε τι λέει. Βέβαια, απλά θα δούμε τι λέει, διότι το ανέβασα να πούμε ο Σάκης Τανιμανίδης με μια πάρα πολύ ωραία λεζάντα για θέματα εμπειρίας. Είναι ένα ανέκδοτο που μας λέει η γιαγιά. Άρη και πλακατζού. Της Χριστίνας Μπόμπα. Αλλά το ανέκδοτο έχει νόημα, γιατί ο Σάκης Τανιμανίδης δεν ανεβάζει ότι και ότι. Είναι σαν το σλόγκαν που λέμε εδώ να μαθαίνουν οι νέοι. Ναι. Να το δούμε, να το δούμε. Ξεκίνησε Χέλλας να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι για να μάθει ποιος κάνει κουμάντο σε κάθε σπίτι. Αν έκανε κουμάντο η γυναίκα, έπαιρνε μαύρο άλλο. Αν έκανε κουμάντο ο άντρας, έδινε άσπρο άλλο. Έτσι. Πάει λοιπόν το πρώτο σπίτι, ποιος κάνει κουμάντο εδώ, η γυναίκα. Πάρε μαύρο άλλο. Πάει στο άλλο το σπίτι, ποιος κάνει κουμάντο εδώ, η γυναίκα. Μετά πολλά τα σπίτια, βρέθηκε και σε ένα σπίτι. Ποιος κάνει κουμάντο εδώ, εγώ, λέει ο άντρας. Ναι, ναι, ναι. Λέει, τι θα σου δώσω εσένα, άσπρο θέλεις ή μαύρο άλογο, τι θέλεις από τα δυο. Περίμενε, περίμενε. Γυναίκα, τι χρώμα να πάρω. τότε λέει, εσύ δεν θέλεις ούτε άσπρο, ούτε μαύρο. Έτσι όπως τα λέει, είναι σαν το τέτοιο που χτυπάει ο άντρας στο τραπέζι και λέει ότι θες εσύ γυναίκα. Παιδιά, να σας πω κάτι, το ίδιο ακριβώς ανέκδοτο, μα την αλήθεια μου το έχει πει και ο πεθερός μου. Το ίδιο, ναι. Σημαδιακό. Δεν ξέρω τώρα πώς πρέπει να το πάρουμε αυτό το που μας λες, αλλά... Εντάξει, θα το πάρουμε... Σου είπε και τι χρωμάλογο θα πρέπει να έχετε. Όχι, ότι... κοίταξε να δεις. Τώρα, άμα θέλετε να το πάμε και λίγο παραπέρα τη συζήτηση, μέσα στο ζευγάρι, θα το πω άτυπα, πάντα την πρώτη κουβέντα την έχει η γυναίκα. Ισχύει, γιατί αλλά εμείς να σου πω έτσι λίγο κρυβόμαστε από πίσω στις αποφάσεις που παίρνετε, λίγο σας πιπλάμε και τα αυτιά. Νομίζω ότι θα έλεγες το αντίθετο εσύ, γιατί μας φάνηκες λίγο έτσι παλαιόναρχο. Κοίταξε να σου πω, εμένα μου αρέσει ο άντρας να κάνει κουμάντο στο σπίτι. Να φαίνεται ο άντρας ότι είναι ο μπροστάρης. Να φαίνεται. Το ρήμα δεν είναι τυχαίο που επέλεξε. Είναι αυτό που σε κάνει να μην σε λαμβάνουσα την αλήθεια, λέγει. Κοίτα, θα σου πω προς τα έξω. Στους συγγενείς, στους φίλους, μου αρέσει ο άντρας να φαίνεται όντως όπως το είπα ότι κάνει κουμάντο. Και όταν πάτε κάπου, επειδή μου του λες, θα πάμε όπου θες εσύ, αλλά διάλεξε από αυτές τις επιλογές. Τρεις επιλογές. Θα πάμε όπου θέλεις εσύ, αλλά κοίταξε να δεις τώρα αυτό εδώ το μέρος δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Το άλλο τώρα τι να πάμε να κάνουμε εκεί. Όχι, είναι, στην ταινία, γάμος αλλά ελληνικά είχε υποθεί η εξής ατάκα. Το κεφάλι είναι ο άντρας, αλλά ο λαιμός είναι η γυναίκα. Ακριβώς. Οπότε το στέλνει το κεφάλι όπου θέλει. Το στρέφει όπου θέλει. Πάρα πολύ ωραίο. Το shout out πολύ ωραίο, αλλά να στο πάω και λίγο πιο βαθιά. Βέβαια, στο ζευγάρι αυτό που βλέπουμε, Μπόμπα Τανιμανίδης, εγώ θα το πω. Τι βλέπω από τα social media και γενικότερα, ρε παιδί μου, από αυτό το ζευγάρι, νομίζω ότι ένα τσικ παραπάνω μέσα στη σχέση κουμάντο κάνει ο Σάκης. Γιατί η Χριστίνα Μπόμπα είναι ένα πλάσμα το οποίο. Τη βλέπω καταρχήν συνέχεια χαμογελαστή και όποτε είναι μαζί είναι πιο ήπιον τόνο, είναι πιο. Ενώ ο Σάκης είναι πιο loud, φαίνεται πιο αποφασιστικός. Πάντως να πούμε όμως ότι το γάμο όλο μόνο της τον ετοίμασε στην Αμπόμπα. Εντάξει, εμείς οι γυναίκες θα κάνουμε αυτά. Τώρα ο άλλος ο Χριστιανός ήταν και τόσους μήνες στο. Πού ήτανε? Στον Άγιο Δομήνικο. Στον Άγιο Δομήνικο. Πόσα να κάνει να προλάβει το Χριστινάκι, τα έχει αναλάβει. Κάτσε και αυτή μαζί του ήταν όμως. Πήγαινε, ερχόταν. Πάντως, να σας πω πέραν των υπολείπων, οι μέρες κοντοζυγώνουν και για αυτά τα παιδιά να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Το ξέρουμε όλοι βέβαια, γιατί μας το έχουν κάνει και γνωστό. Μας το κοινοποιούν συχνά. Και παρόλα αυτά, θέλω να σου πω ότι περνάνε και πάρα πολύ ωραίες στιγμές ανά την Ελλάδα, διότι δύο-τρεις μέρες πριν βρισκόντουσαν στην Πελοπόννησο, στα Καμένα Βούρλα, μία μέρα εχθές δηλαδή. Γενικά το έχουν κάνει λίγο Αθήνα-Θεσσαλονίκη πιο γρήγορο. Και γιατί να μην περάσουν έτσι μια χαρά. Ναι, καλά. Νέο ζευγάρι είναι στα μέλια μας.